Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα για 15η χρονιά. Σε αυτή την τελετή, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιβραβεύει όλους εσάς για τις άοκνες προσπάθειές σας τον περασμένο χρόνο. Και είναι η 30η χρονιά που υπάρχει το περιοδικό Χρήμα, το οποίο το ξεκίνησα φοιτητής το 1988. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και το Σεπτέμβριο να έχουμε και ένα πολύ ωραίο πάρτι, στο οποίο θα σκαλέσουμε όλους, χωρίς ατζέντα, απλά για να γιορτάσουμε αυτή τη διαδρομή. Είναι επιτέλους και μια χρονιά την οποία αισθάνομαι αρκετά καλύτερα. Κάθε χρόνο ξέρετε ότι προσωπικά έχω μια έμφυτη αισιοδοξία. Πάντα θέλω να βλέπω το καλό σε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και εξάλλου νομίζω ότι κάθε επιχειρηματία στην Ελλάδα για να κάνει business εδώ είναι έμφυτα αισιόδοξος. Τώρα πλέον υπάρχουν και πάρα πολλές αποχρώσεις ενδείξεις ότι έχουμε μπροστά μας μια investment-led recovery. Πόσο γρήγορα, πόσο αργά, πόσο πολύ και πότε θα φτάσει το τελικό αποτέλεσμα στον καταναλωτή ή στην επιχείρηση, σε εμάς τους ίδιους, δεν το γνωρίζω και δεν μπορεί κανένας να το γνωρίζει. Αυτό το οποίο κάνουμε όσοι ασχολούμαστε με τα χρηματιστηριακά είναι να αναγνωρίζουμε τάσεις. Εμείς αυτή τη τάση την πιστεύουμε και γι' αυτό το λόγο και έχουμε φροντίσει να ξεκινήσουμε από το Δεκέμβριο τις επενδύσεις μας, σημαντικές για εμάς επενδύσεις, σε νέους ανθρώπους, νέες διαδικασίες, νέα προϊόντα. Κάτι το οποίο πιστεύω θα μας φέρει μπροστά από την ανάκαμψη αυτή η οποία έπεται. Θα ήθελα καταρχήν, πριν σας πω για αυτά, να ευχαριστήσω την ομάδα της Ethos Media για την προσπάθειά της όλα αυτά τα χρόνια σε ένα πολύ δύσκολο τομέα, όπου όταν ξεκινήσαμε ο ανταγωνιστής μας ήταν ο οικονομικός ταχυδρόμος και εμείς ήμασταν δύο άνθρωποι σε ένα γραφείο σταδίου και αυτή τη στιγμή η Ethos Media αποτελείται από πλέον τρία portals, τρία περιοδικά, μια εφημερίδα και 21 συνέδρια σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους θεσμικούς παράγοντες που μας στέργουν κάθε φορά στην προσπάθεια αυτή. Όλους τους φίλους από το χρηματιστήριο και από τον γενικό χώρο, τον χρηματοπιστωτικό, στον οποίο έχουμε ζήσει και μεγαλώσει. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, να σας παρουσιάσω το νέο μας παιδί, το νέο δημιούργημα, το banks.com.gr. Αυτό είναι. Σήμερα, λοιπόν, λανσάρουμε το νέο μας πόρταλ, το οποίο έχει τον τίτλο banks.com.gr. Αυτό το οποίο με ρωτάνε είναι για ποιο λόγο banks. Θα είναι μόνο για τις τράπεζες? Όχι, δεν θα είναι μόνο για τις τράπεζες. Είναι ένα γενικό οικονομικό πόρταλ, το οποίο διευθυντής του θα είναι ο έγκριτος δημοσιογράφος Χρήστος Κόνστας και για το οποίο έχει προσληφθεί και μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα. Όπως βλέπετε, και θα το δούμε και λίγο έτσι, μια πρίμα βίστα, παίζουμε πάρα πολύ στο IQ, δηλαδή το πόρταλ αυτό θα έχει, καταρχήν εδώ είναι στο κάτω μέρος και όλες οι ειδήσεις από το insuranceworld.gr, το virus και οι εκδηλώσεις μας, όλο το calendar. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πόρταλ θα έχει από πλευράς ειδησιογραφίας τις παρακάτω κατηγορίες. Τράπεζες, αγορές, επενδύσεις, επιχειρήσεις, ασφάλιση, διεθνή, κοινωνία. Απόψεις, ψυχρή λογική, editorial, βήμα της αγοράς, πολλά βίντεο. Στο IQ θα έχουμε
υψηλό επίπεδο αναλύσης και intelligence, όπως θέλει ο Χρήστος ο Κώνστας να λέει. Εξάλλου, το μότο μας είναι intelligence, not just news. Και στους ψήθυρους θα είναι όλα αυτά τα οποία θα περιμένετε να βρείτε, τα ντεσού της αγοράς. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια θα είναι ένα πόρταλ B2C με σκοπό με αυτό το ξεκίνημα σιγά σιγά να εμπλουτίζεται και με νέες στήλες που μπορεί να πάρουν και μεγαλύτερο χώρο στην πρώτη σελίδα, αλλά ήδη θα καλύπτουμε και διεθνείς ειδήσεις, κτήματα αγορά, wealth management και πολλά άλλα αντικείμενα. Από την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, μπορείτε να μπαίνετε στο banks.com.gr και θα σας στέλνουμε και ένα newsletter κάθε μέρα, έτσι ώστε να μπορείτε μέσα από εμάς να παρακολουθείτε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Για το δημοσιογραφικό στίγμα, θα ήθελα να καλέσω τον Χρήστο τον Κώνστα, ο οποίος θα σας πει δύο κουβέντες για την πολιτική την οποία θα έχουμε και για την στρατηγική του content development. Χρήστο. Έχω μόνο μία ώρα στη διάθεσή μου να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε. Επειδή ξέρω ότι είστε εκτεθειμένοι σε πληροφορίες, εμείς προσπαθούμε να λέμε ότι δεν είμαστε ακόμα ένα ενημερωτικό πόρταλ σε μια κουρασμένη και κουρασμένη αγορά. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέμε intelligence, να αναλύουμε την είδηση και να της δίνουμε από τη διάσταση που δεν φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Αλλά δεν είμαστε πάντα περήφανοι ότι είμαστε οι πρώτοι που βγάζουμε τις ειδήσεις. Έχουμε τις αποκλειστικότητές μας, πράγματα που βγάζουμε πρώτα εμείς, αλλά αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό μας. Δεν θα σας πούμε ότι πρώτα σε εμάς θα δείτε ότι το επιτόκιο ήταν 3,5% στο ομόλογο. Το είπαμε πρώτοι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μετά να εξηγήσουμε τι γίνεται η επόμενη κίνηση. Και αυτήν την επόμενη κίνηση, την ανάλυση της είδησης, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε. Επιμένω πολύ σε αυτό. Στοχεύουμε στο intelligence, που είναι είδος αναπαρκία, και όχι στην πληροφορία, που είναι είδος αναφθονία. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να παρουσιάσουμε εδώ. Η κριτική, είμαστε ανοιχτοί. Πάντα κάνουμε λάθη, όποιος νομίζει τα ξέρει όλα, και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε όλα εκ προημίου. Κάνουμε λάθη, αλλά τα διορθώνουμε γρήγορα και είμαστε ανοιχτοί στις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, βοηθήστε για να το κάνουμε καλό. Θα είναι ένα εργαλείο της δουλειάς. Δεν θα κάνουμε παιχνίδια, δεν θα πάρουμε θέση. Θα παίρνουμε θέση υπέρ της οικονομίας. Επιμένω ότι είμαστε εμείς στην πλευρά της προσφοράς. Θέλουμε να είμαστε από το κομμάτι της οικονομίας που ασχολείται με την προσφορά, που παράγει προϊόν. Την διανομή του προϊόντος την κάνουν καλύτερα οι πολιτικοί μας και τα άλλα sites. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και εύχομαι καλή συγγραφή. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στην αρχή της εκδήλωσής μας. Να δούμε ένα μικρό βίντεο για το Banks και προχωράμε στις απονομές. Καλτάξτε το λοιπόν και περιμένουμε την υποστήριξή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.